Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε δει ότι γενικότερα επικρατεί ένα μπάχαλο, εγώ θα το πω έτσι, αναφορικά με τους δασικούς χάρτες. Βλέπουμε ολόκληρη την Κρήτη, ας πούμε, την χαρακτηρίσαν δασική. Εσείς έχετε και την ιδιότητα του δασολόγου, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι μπορείτε να μας δώσετε έτσι μια πιο σφαιρική εικόνα αναφορικά με αυτό το ζήτημα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, να σας πω ότι το θέμα των δασικών χαρτών ως Κομμουνιστικό Κόμμα εμείς το έχουμε αντιμετωπίσει από το 2017 από τις πρώτες αναρτήσεις και έχει βγει και σχετική έκδοση για το συνολικό θέμα που αντιμετωπίζουμε τους δασικούς χάρτες. Από τότε υπήρχαν κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκαν, οι οποίες περιλαμβάνονται στην έκθεση που είχε κάνει το Αγροτικό Τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής. Εκτιμήσεις οι οποίες επιβεβαιώνονται. Να έρθουμε στο σήμερα τώρα. Το σήμερα είναι ότι είναι αυτό που έχει συμβεί τώρα στις μέρες μας εδώ και κάνα δύο μήνες, είναι ότι έχει γίνει το δεύτερο κύμα της ανάρτησης των δασικών χαρτών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι χάρτες μέσα από μια διαδικασία διαμορφώνονται και αναρτώνται, δηλαδή σηκώνονται στον αέρα, προκειμένου να μπορεί κάθε ένας στην περιοχή που ανήκει και ενδιαφέρεται να δει πώς έχουν χαρακτηριστεί οι περιοχές που έχει κάποιο ενδιαφέρον. Είναι ιδιοκτήτης, έχει τη χρήση της, το έχει νοικιασμένο κτλ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι βλέπετε ότι εμφανίζεται μία πίεση. Πίεση και από την κυβέρνηση να τελειώσει, πίεση και από όλο τον κόσμο, τους εργαζόμενους, τους ενδιαφερόμενους, που μέσα από τους λογικούς τους φορείς αντιδρούν. Αυτή η πίεση, ήθελα να σας πω, ότι προέρχεται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι μέσα στο 2021 θα τελειώσει το θέμα των δασικών χαρτών. Και τελειώνει το θέμα των δασικών χαρτών σημαίνει ότι γίνεται η ανάρτηση, θα υποβληθούν ό,τι αντιρρήσεις υπάρχουν για το χαρακτήρα των εκτάσεων, θα συζητηθούν αυτές από ειδικές επιτροπές, θα εκδικαστούν, ας το πούμε έτσι, σε υπηρεσιακό επίπεδο και θα καταληφθούν έτσι ή αλλιώς. Και ότι όλη αυτή η διαδικασία, συγγνώμη, θα τελειώσει μέσα στο 2021. Γιατί όμως θα τελειώσει μέσα στο 2021? Θα τελειώσει μέσα στο 2021 διότι ο σχεδιασμός είναι να ανοίξει κάνουλα επενδύσεων διαφόρων μονοπωλιακών ομίλων που ενδιαφέρονται να επενδύσουν για διάφορους λόγους και από διάφορους κλάδους στη γη. Για ΑΠΕ δηλαδή, για ανανεώσιμες πηγές? Κοιτάξτε, ένα βασικό είναι η ΑΠΕ και ένα δεύτερο είναι ο τουρισμός και η κατασκευή. Μάλιστα. Αυτά είναι τα τρία βασικά, βασικά πεδία, θα το έλεγα. Αλλά και υπάρχουν... να σας διακόψω. Επειδή τώρα εγώ δεν έχω τις γνώσεις τις δικές σας προφανώς, βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα τμήματα όμως πρασινίζουν και χαρακτηρίζονται δασικά. Ναι. Αυτό πώς κοιτάξτε, μπορεί να συντελέσει υπέρ αυτών των επενδύσεων? Να σας πω. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, το πρώτο βήμα είναι να καθαρίσει το τοπίο. Και τι εννοώ με αυτό? Αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, εκκρεμούν δηλαδή εκατοντάδες, μην πω και εκατομμύρια στρέμματα για περιοχές που είναι εκτός σχεδίου πόλεων, για τις οποίες δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Μετά το κτηματολόγιο ακόμα υπάρχει αυτό, ε? Βεβαίως. Το γεγονός αυτό, φανταστείτε ότι μόνο το ελληνικό κράτος, ας πούμε, στο ελληνικό κράτος ανήκει υποτίθεται το 65% των δασών και δασικών εκτάσεων όλης της Ελλάδας, και από το 65% μόνο στα μισά από αυτά είναι σίγουρο ότι ανήκουν στο κράτος. Τα άλλα μισά δεν είναι σίγουρο. Ωραία. Επίσης υπάρχουν και φυσικά οι άλλα νομικά πρόσωπα τα οποία φέρονται σαν να είναι ιδιοκτήτες εκτάσεων. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν ξεκαθαριστεί ο χαρακτήρας των εκτάσεων και αν δεν ξεκαθαριστεί και σε ποιον ανήκουν, δεν μπορεί ο άλλος να πάει να επενδύσει εκεί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα είναι να καθαρίσει το τοπίο. Και πώς είναι να καθαρίσει το τοπίο? Έχει βρεθεί μια διαδικασία για να καθαρίσει το τοπίο, όπου διευκολύνεται από τη μια το ξεσκαρτάρισμα, δηλαδή υπάρχουν ιδιοκτησίες οι οποίες δεν είναι δυνατόν αυτός που φέρεται ότι είναι ιδιοκτήτης να καταφέρει τελικά να του αναγνωριστεί η κυριότητα των εκτάσεων. Αυτές όλες οι εκτάσεις θα πάνε στο κράτος. Και υπάρχει και μια μερίδα
εκτάσεων, οι οποίες είτε έχουν δασωθεί είτε έχουν κερσωθεί και στις οποίες αυτές πάλι υπάρχει πρόβλημα να ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό, το οποίο εμπλέκεται δυστυχώς με το χαρακτήρα των εκτάσεων, προκειμένου και σε αυτά να ενταθεί η εμπορευματοποίηση της γης. Αυτό είναι το θέμα. Να Εγώ ξεκινήσει ένα εμπόριο γης. Αντιλαμβάνομαι ότι, έτσι όπως τα λέτε, ότι υπάρχει και μια διάθεση του κράτους να υφαρπάξει περιουσίες. Ναι, κοιτάξτε, δεν το λέμε τυχαία αυτό. Το κράτος λειτουργεί αυτή τη στιγμή σε μια αντίφαση. Η μία αντίφαση είναι ότι το συμφέρει να μεγαλώσει η ιδιοκτησία του, γιατί έτσι θα είναι μεγαλύτερος ιδιοκτήτης και πιο ξεκαθαρισμένος και θα κάνει καλύτερα τη διαπραγμάτευση για το ενοικιάσμα κυρίως και την παραχώρηση των εκτάσεων απέναντι σε έναν όμιλο, μια πολυεθνική εταιρεία που ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει την επένδυσή της. Και έτσι, επειδή το κράτος λειτουργεί προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων, θα το δώσει και φτηνά, θα έχει φτηνό ενίκιο και δεν θα διαπραγματεύεται η πολυεθνική με 10, 20, 30, 40, 50 ιδιοκτήτες. Απ' την άλλη όμως έχει και την αντίφαση ότι πρέπει να διατηρούνται και κάποιες μικρομεσαίες ιδιοκτησίες προκειμένου να μην γίνουν όλοι προλετάριοι, θα το πω έτσι. Φαντάζομαι. Λοιπόν, άρα μέσα σε αυτή την αντίφαση το κράτος προσπαθεί να δώσει λύση χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τους δασικούς χάρτες με ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Θα ήθελα να σας πω, για να δείτε ότι τα πράγματα δεν είναι απλά, ότι η ανάγκη να λυθεί το θέμα της ιδιοκτησίας στη γη με ένα βήμα τους δασικούς χάρτες συζητιέται στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων από το 2010, όπου είχε δώσει στην Μακένζη, την εταιρεία Μακένζη και Κόμπανη, δεν ξέρω αν την έχετε γνωστά, να κάνει μία μελέτη. Επίσης το 2014 η Εθνική Τράπεζα είχε κάνει άλλη μελέτη για χρήση γης και τουρισμού. Η Παγκόσμια Τράπεζα το 2016 πάλι ασχολήθηκε με το θέμα. Και ποιο θέμα δηλαδή? Το πώς συνδέεται το τοπίο στη γη με την ανάπτυξη, την καπιταλιστική ανάπτυξη της Ελλάδας. Κυρίως μέσω της πράσινης οικονομίας και του πράσινου New Deal και του τουρισμού. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι απλά μια υπόθεση που αφορά μια δασική υπηρεσία ή ένα δασαρχείο ή μια διεύθυνση δασών. Αυτά είναι, η διεύθυνση δασών, η δασική υπηρεσία είναι το εργαλείο υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής και όχι μόνο κυβερνητικής πολιτικής και της ευρύτερης και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της λεγόμενης στρατηγικής της πράσινης οικονομίας. Να υποθέσουμε. Και δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση όλοι οι άνθρωποι που έχουν κάποια σχέση με την ιδιοκτησία στη γη, βρίσκονται μπλεγμένοι. Κύριε Ρελατό, να υποθέσουμε ότι επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πάντα έχει μια αντιπρόταση σε όλα αυτά, ότι υπάρχει κάτι, δηλαδή δεν αρκεί μονάχα κάτι αγωνιστικό στο να μην γίνει με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να δίνουμε και τη διέξοδο. Κοιτάξτε, τι έχετε σκεφτεί πάνω στο σκεφτήμα? Δυστυχώς θα σας έλεγα ότι όπως τα καταλάβατε από την πρώτη φάση της τοποθέτησής μου, η σημασία του θέματος αφορά γενικότερες αλλαγές. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί ενδιαφέρονται όλοι οι επενδυτές και τα λοιπά να επενδύσουν στη γη? Ενδιαφέρονται να επενδύσουν διότι η γη χρησιμοποιείται ως εμπόρευμα, όπως χρησιμοποιείται η υγεία, όπως χρησιμοποιείται η παιδεία, όπως χρησιμοποιούνται τα πάντα στο συγκεκριμένο σύστημα και τρόπο παραγωγής που κυριαρχεί στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Άρα δηλαδή, για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα συνολικά και ολοκληρωμένα, πρέπει να ξεπεράσεις την αντίληψη ότι η γη είναι εμπόρευμα και να χρησιμοποιείται η γη με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες. Αυτό, αν δεν μπορέσει να εξασφαλιστεί μέσα από τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας, δεν μπορεί να τα αντιμετωπιστούν ολοκληρωμένα τα προβλήματα. Τώρα, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, βλέπετε ότι η υλοποίηση των χαρτών έχει δημιουργήσει προβλήματα. Έχει δημιουργήσει προβλήματα στους δασωμένους αγρούς, έχει δημιουργήσει προβλήματα στις περιοχές που ήταν δάση και έχουν κερσωθεί και σήμερα χρησιμοποιούνται, ας πούμε, σαν χωράφια ή ακόμα και έχουν χτιστεί ή έχουν γίνει τουριστικές επιχειρήσεις, βίλες κτλ. Και κυρίως υπάρχει ένα θέμα σε αμφισβητούμενες εκτάσεις ως προς το χαρακτήρα τους, δηλαδή το αν κάποιες εκτάσεις που δεν έχουν ψηλά, δεν έχουν δέντρα, δεν έχουν ψηλή βλάστηση,
αλλά έχουν χαμηλή ή πολύ χαμηλή θάμπους και ΠΟΕΣ, αλλά αυτά πρέπει να τα χαρακτηρίζονται δασικά και να δεσμεύονται οι χρήσεις τους. Αυτά λοιπόν είναι κάποια προβλήματα. Και επίσης το άλλο πρόβλημα που έχει προκύψει είναι ότι για να ασκήσει κάποιος αντιρρήσεις απέναντι στους δασικούς χάρτες πρέπει να πληρώσει παράβολο. Αλλά το παράβολο είναι μόνο για να κάνει την αντίρρηση, την αίτηση, ας το πούμε, ότι ασκεί αντίρρηση. Ενώ από πίσω του έχει και άλλα πράγματα. Έχει ότι πρέπει να εξασφαλίσει με συντεταγμένες, με GIS, με σύγχρονο τρόπο, το να καθορίσει τα όρια της περιοχής. Και έχει να φτιάξει και συμβόλαιο, αν δεν έχει, που να φαίνεται ότι έχει την κυριότητα ή την χρησικτησία μιας έκτασης. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν όντως προβλήματα και δίκαια αντίδραση. Και αυτά τα πράγματα οφείλει η κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει, κατά τη γνώμη μας, με κριτήριο πάλι την εξασφάλιση της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει και δεν μας ενδιαφέρει να διαμορφωθούν εξελίξεις προς όφελος των πολυεθνικών και των μονοπωλιακών ομίλων. Άρα λοιπόν, αυτό που μπορεί να πει το Κομμουνιστικό Κόμμα στις σημερινές συνθήκες είναι ότι πρέπει να οργανωθεί μια αντίσταση για να αμβληθούν οι επιπτώσεις στα λαϊκά στρώματα απέναντι σε αυτή την κυβερνητική πολιτική. Επιπτώσεις και προτάσεις τώρα υπάρχουν. Έτσι, και εμείς συμφωνούμε με τις προτάσεις που από τις συλλογικούς φορείς των αγροτών κυρίως αυτό το διάστημα εμφανίζουν, η Ομοσπονδία Χανίων, διάφορες επιτροπές αγώνα, υπάρχουν ανάλογες δραστηριότητες και εξελίξεις και προτάσεις και στα Εφτάνησα και στην Πελοπόννησο, και, δηλαδή που τι ζητάνε, ας πούμε, ζητάνε πρώτον οι αντιρρήσεις να μην γίνουν με χρήματα. Δεύτερο, κάθε κόστος να εξασφαλιστεί, οποιοδήποτε κόστος να εξασφαλιστεί από το ίδιο το κράτος, να μην χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι ενδιαφερόμενοι για ένα πρόβλημα που δεν το δημιούργησαν αυτοί στο κάτω-κάτω της γραφής, αλλά δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της πολιτικής γης διαχρονικά. Και οπωσδήποτε να μην, όλη αυτή η ιστορία είναι ένα αίτημα, όλη αυτή η ιστορία να μην έχει σαν αποτέλεσμα να αντισταθούν, δηλαδή σε κάθε προσπάθεια να έχει σαν αποτέλεσμα να ευνοηθούν οι πολυεθνικές και να καταστραφεί το περιβάλλον. Δίκαια ακούγονται πάντως τα αιτήματα. Και επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο και εμείς συμφωνούμε με το αίτημα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να παραταθούν ο χρόνος των αντιρρήσεων, διότι υπάρχει κόσμος που είναι στο εξωτερικό. Η οικονομική κρίση του καπιταλισμού που υπήρχε και πριν τον κορονοϊό έχει οδηγήσει τα πράγματα ακόμα χειρότερα οικονομικά και υπάρχει και κόσμος που δεν μπορεί να βαστίξει, να αντέξει το κόστος όλων αυτών των διαδικασιών. Οπότε χρειάζεται να δοθεί μια μεγάλη παράταση στο χρόνο που κάποιος θα ασκήσει το δικαίωμα της αντίρρησης, να είναι όλα δωρεάν. Και οπωσδήποτε τα όποια προβλήματα εμφανίζονται ή θα εμφανιστούν στους ανθρώπους που βόσκουν ή παίρνουν οποιαδήποτε ενίσχυση. Και στην πράξη φαίνεται ότι στους δασικούς χάρτες είναι άλλος ο χαρακτήρας και άλλη η χρήση που κάνουν σε αυτές τις εκτάσεις, να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις να μην χαθεί καμία επιδότηση και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτά. Θέλω να τονίσω τελευταία με αυτές τις προτάσεις, τις πιο συγκεκριμένες, ότι ένα σοβαρότατο πρόβλημα στην υλοποίηση όλης αυτής της διαδικασίας, στο χαρακτήρα σας λέω και πάλι των δασικών χαρτών διαφωνούμε, γιατί αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος, αλλά εν πάση περιπτώσει στην υλοποίηση της διαδικασίας αυτής οι δασικές υπηρεσίες είναι γυμνές. Δηλαδή έπρεπε να έχουν γίνει σοβαρή πρόσληψη προσωπικού μόνιμου, το οποίο προσωπικό θα στελέχωνε όλες τις διευθύνσεις δασών και τα δασαρχεία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό το θέμα των δασικών χαρτών. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιοχές σε όλη την Ελλάδα και που έχουν γίνει αντιρρήσεις, γιατί ήταν στο προηγούμενο κύμα των αναρτήσεων, που ένας δασολόγος έχει 1.000-1.500 ή 2.000 αντιρρήσεις. Για να διαβάσεις μία αντίρρηση και να κάτσεις να ασχοληθείς, μπορεί να χρειαστεί μια εβδομάδα για τη μία αντίρρηση. Αλλά μια εβδομάδα να ασχολείσαι μόνο με αυτή. Όχι με τα άλλα τα έργα προστασίας και διαχείρισης του δάσου. Οπότε καταλαβαίνετε, με αυτό το προσωπικό που υπάρχει, μιλάμε ότι για να εκδικαστούν οι αντιρρήσεις μόνο και να οριστικοποιηθούν οι χάρτες θα περάσει μια 7 ετία. Και πρακτικά δύσκολο δηλαδή. Είναι βεβαίως και πρακτικά δύσκολο, γι' αυτό είναι και ανάγκη άμεσα να γίνουν προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού στις δασικές υπηρεσίες, τουλάχιστον να μπορούν να γίνουν περισσότερες επιτροπές και να μπορεί να γίνει παράλληλα μια διαδικασία που να είναι να συντομεύσει χρονικά.
Άρα να το πούμε και αυτό πριν κλείσουμε, ότι δεν διαφωνείτε στο ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο το δασικό, τέλος πάντων, της χώρας. Διαφωνείτε στη... Κοιτάξτε, δεν μπαίνει ακριβώς έτσι το θέμα. Ναι. Το θέμα, δηλαδή, εμείς είτε διαφωνήσουμε είτε συμφωνήσουμε απέναντι σε αυτό, η αντικειμενική πραγματικότητα είναι ότι έχει δρομολογηθεί μια διαδικασία και μια εξέλιξη που στρατηγικό στόχος έχει να ευρωδοτηθούν τα μονοπόλια. Ναι. Είτε εμείς πούμε ναι, είτε πούμε όχι, καταλάβατε. Ναι. Εμείς όμως εκφράζουμε πολιτικά την αντίθεσή μας στην προσπάθεια της κυβέρνησης να βοηθήσει, να διευκολύνει τα μονοπόλια στην ανάπτυξη της δράσης, να καταστραφεί το περιβάλλον και να καταστραφεί η μικρή και μεσαία ιδιοκτησία. Μάλιστα. Κύριε Ραλάτο, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας. Θα έχουμε, φαντάζομαι, την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε. Και βεβαίως, στη διάθεσή σας πάντα. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της ημέρας και καλούς αγώνες. Και εσείς καλή δύναμη για τη συνέχεια. Τους αγώνες σας.